Μετά από 5 χρόνια, πραγματικά δεν έχω λόγια. Βλέπω ένα κατάμεστο θέατρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμήσατε. Ελπίζω να σας ευχαριστήσουμε με αυτά που θα δείτε. Να μην σας κουράζω, σε πολύ λίγο ξεκινάμε. Δάσκαλε. Καλησπέρα και αγαπητά. Εδώ πρέπει να συνεχίσω μετά από τόσα χρόνια βρισκόμαστε στο θέατρο. Άλλη μια βραδιά απόψε, να είναι μια υπέροχη βραδιά. Κάνει και καλό καιρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παραβρίσκεται σήμερα κοντά μας. Για να κάνουμε την παρουσία στους ακροατές. Περνάνε οι ακροατές σιγά σιγά στον χώρο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα και ήρθατε να θυμίσετε τη μεγάλη επίδειξη του Άσκα Αλεξάνδρειας. Μαζί θα πούμε δύο λόγια σχετικά με τον Άσκα Αλεξάνδρειας. Θα κάνουμε λίγο μια σύντομη ιστορική αναδρομή και να θυμηθούμε λίγο τα βήματά τους. Το
Ιατρικός Σύλλογος Χαράτε Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε το έτος 1984 και έθεσε τη λειτουργία του επί της οδού Πελοποννήσου 35 με προπονητή τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο. Οι αθλητές του Συλλόγου από τότε ανελιπώς λαμβάνουν μέρος σε όλα τα πρωταθλήματα του Οικινάου Καράτε που το σωματείο αποκλειστικά καλλιεργεί από τα αρχικά του στάδια. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, ο ΆΣΚΑ γίνεται ιδρυτικό μέλος άλλων δύο ομοσπονδιών αναγνωρισμένων από το ελληνικό κράτος μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Της Ελληνικής Φιλάνθρωπης Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου ΕΦΕΟΣ και της ΕΟΠΑ, δηλαδή Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος. Γεγονός που μαζί με τη μετακόμιση των εγκαταστάσεων επί της οδού Αλεξάνδρου Παπάγου αυξάνει την αθλητική δραστηριότητα, καθώς οι αθλητές πλέον συμμετέχουν σε πολύ περισσότερα αθλητικά γεγονότα και οι συναντήσεις τους πολλαπλασιάζονται. Έχοντας πλέον αναδείξει πλειάδα αθλητών με πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις τόσο στο Ζιουζίτσου όσο και στο Παγκράτιο, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση ως προπονητών πλέον των δύο αδερφών Παπαδόπουλου Στέφανου και Παπαδόπουλου Γιάννη, πραγματοποιεί το επόμενο βήμα του επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25, αναπτύσσοντας σταθερά τις βασικές αξίες που διέχουν τη λειτουργία του από ιδρύσεώς του έως και σήμερα. Η παράλληλη βελτίωση των σωματικών προσόντων και αθλητικών επιδόσεων των αθλητών του, με την ταυτόχρονη οικοδόμηση της ακεραιότητας του χαρακτήρα του και το ήθους του, εφόδια χρήσιμα και διαχρονικά, όχι μόνο για την αθλητική τους πορεία, αλλά και για ολόκληρη τη ζωή τους, είναι οι βασικές αξίες που καλλιεργεί ο ΆΣΚΑ Αλεξάνδρειας. Αυτά ήταν μερικά από αυτά που είχαμε να σας πούμε σχετικά με τον ΆΣΚΑ Αλεξάνδρειας. Και τώρα θα συνεχιστεί η εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Αθλητές, χέρια γραφείας, έτοιμοι. Δάσκαλε. Ο δάσκαλος... Ο δάσκαλος ο κύριος Κανελόπουλος. Καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε να έχουμε μια καλή παραμονή και να κάνουν τα παιδιά μια καλή επίδειξη. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι η πρώτη εκδήλωση που γίνεται μετά από 5 χρόνια. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η συμμετοχή η δική σας που πρακτικά δείχνει την αγάπη για την οικογένεια Παπαδοπούλου που έχει παρουσιάσει, αν θέλετε, και έχει προσφέρει πάρα πολλά στις πολεμικές τέχνες, όπως είναι το Παγκράτιο, όπως είναι το Ζιου Ζίτσου και όπως είναι και το Οκινάουα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι από εδώ ξεκινήσαμε, από εδώ ξεκίνησε η πορεία στις πολεμικές τέχνες και από εδώ αναδείχθηκε η οικογένεια Παπαδοπούλου, οι οποίοι όλοι ασχολούνται, κατά τη γνώμη μου, και σωστά και ευσυνειδητός σε όλα τα επίπεδα, και τεχνικά και διοικητικά, με τις πολεμικές τέχνες. Χαίρομαι που είμαστε εδώ, όπως επίσης χαίρομαι και που υπάρχουν και όλοι αυτοί οι συνάδελφοι εδώ που θα αναφέρω τα ονόματά τους, που δείχνει και την αγάπη και τον ενδιαφέρον και την αποδοχή για τον δάσκαλο τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο και την οικογένειά του. Θα διαβάσω τα ονόματα των συναδέλφων οι οποίοι έχουν έρθει για να παραστούν στην εκδήλωση αυτή. Η σειρά των ονομάτων είναι όπως την έχει δώσει η γραμματεία. Ο κύριος Καζαρτζίδης ο Χρήστος, ο 7 Νταν στο Γουάνσου. Ο Χατζής ο Μάρτης, 6 Νταν στο Χιουζίτσου. Οι συνάδελφοι που ακούν τα ονόματα να βγαίνουν μπροστά. Ο Δούμας ο Αλέξανδρος, 4 Νταν στο Τζούντο. Η Καραλέξη Ιωάννα, 4 Νταν στο Χιουζίτσου. Ο Χάνδρος ο Θεόδωρος, 2 Νταν στο Ζιουζίτσου. Ο Σκουαριώτης ο Παναγιώτης, 2 Νταν στο Ζιουζίτσου. Η Σουκανίδου η Εύφη, 4 Νταν στο Ζιουζίτσου. Η Τρεβελπλή η Σοφία, 3 Νταν στο Κουνφού.
ο πρόγειος ο Δημήτριος, τρία τάση στο κοινό Ακαράτο. Και ο Βετσεξίδης, Ελαοδίκης, στο Παγκράτιο Άθλημα. Ο Αγισίλαος. Τέσσερα ΤΑΜ στο Κουφού. Ο Σαραμίδης, ο Κώστας, στο Γκραμ Μαγκά, τέταρτο λέβελ. Ο Αλμπόνης, ο Αλμπάνης, ο Απόστολος, τέσσερα ΤΑΜ στο Ζιουζίτσου. Η Αλμπάνη, η Αγγελική, δύο ΤΑΜ στο Ζιουζίτσου. Ο Κωνσταντίνος, ο Αλμπάνης, δύο ΤΑΜ, ένα ΤΑΜ στο Ζιουζίτσου. Η Παναγιώτα, δύο ΤΑΜ στο Ζιουζίτσου. Και η Αλπάνη Αντωνία, ένα ΤΑΜ στο Ζιουζίτσου. Ο Τοσυνίδης, ο Γιώργος, ο... είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο Παγκράτιο. Έχω ξεχάσει νομίζω τον κύριο Παπαγίδη, έτσι Γιάννη. Ομάδα τελευταίων του Παγκρατίου. Εύχομαι λοιπόν καλή παρουσία στα παιδιά, να τα χαρείτε και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία ότι ασχολούνται από πάρα πολύ μικρή ηλικία με τις πολεμικές τέχνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πολεμική τέχνη είναι η τέχνη της σύγκρουσης με τον εαυτό μας, με τον αδύναμο εαυτό μας. Όχι με τον ισχυρό εαυτό μας, όχι με τον κοινωνικό εαυτό μας. Πιστεύω ότι εδώ πέρα γίνεται αυτό το πράγμα με πάρα πολύ καλή δουλειά. Εύχομαι καλή παραμονή και καλή επίδειξη. Να είστε καλά. Ο κύριος Κανελόπουλος παρουσίασε τους πάντες, αλλά ο ίδιος τον ίδιο δεν τον παρουσίασε κανείς. Ο κ. Κανελόπουλος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος και δημιουργικός γραμματέας της Παγκόσμιας Παγκρατίου Αθλήματος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Στη συνέχεια, όλη την παρουσία της εκδήλωσης θα την κάνει ο κ. Κεσαρίδης. Κεσαρίδης Γιώργος. Αφού να ξεκινήσουμε και να σταματήσουμε. Από Μαύρη Ζώνη, από Σχολάρχης, από οδηγός βουνού, ό,τι θέλετε από φύση και όλα αυτά. Εκπαιδευτής στην αστυνομία στην Άουσα. Γιώργο, μικρόφωνο σας. Καλησπέρα, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και όλοι οι αθλητές είναι σε παράταξη για να ξεκινήσουν επί τόπου γροθιές. Ένα χειροκρότημα και ας τους απολαύσουμε. Άσπρες και μισές κίτρινες ζώνες, ηλικίες 4-7 ετών, θα μας δείξουν πώς μαθαίνουν κινήσεις σε αρχικό επίπεδο και μέσα από παιχνίδι. Κάνουμε παιχνίδια.
κάπου. Ούτε, με όρμηξη. Στη συνέχεια δύο μικροί αθλητές θα δείξουν λακτίσματα και κάποιες ζωές. Πώς ρίχνουν στο έδαφος και πάντοτε με την καθοδήγηση του προπονητή για να υπάρχει ασφάλεια. Ένας πολύ μικρός μαθητής, ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Φιλώνεται. Θα κάνει ένα σπάσιμο. Βασίλης είναι εδώ στο Γιάννη. Δασκάλου. Είναι αυτό που λέω ότι σώει πάει το Βασίλειο. Ένα δυνατό χειροκρότημα να μην το κάτσει. Εκολουθεί δεύτερο τμήμα, παιδιών 6-7 ετών, είναι η δεύτερη χρονιά εκπαίδευσής τους. Θα μας δείξουν πράγματα με λίγο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Φτώσεις στο έδαφος, αγωνιστικά σετ και θα δείτε ότι πέφτουν και δεν χτυπάνε, διότι είναι εκπαιδευμένοι. Τώρα θα δούμε τεχνικές αυτάμινες.
και αγωνιστικό ζήτημα. Πώς φέρνουμε τον αντίπαλο στο έδαφος και φυσικά πώς τον κινητοποιούμε. Δούμε τώρα στη συνέχεια κίτρινες και πορτοκαλί ζώνες, παιδιά μεγαλύτερα 8% σε ένα κυκλικό σετ από πλούσιο μαζί με τεχνικές οφθαλμίας. Τεχνικές αυτάμινας από αρπαγή. Καλύτερα πολεμιστής σε κήπο παρά κυβουρός σε πόλεμο. Ακολουθεί Μπο και Γκάμα από τον Χρήστο και τον Θάνο.
ακολουθούν πράσινες ζώνες, θα μας δείξουν όλα κάτω που κρατάει την παράδοση του συμβόλου από το ξεκίνημα μέχρι και σήμερα. Ένα κάτω και κάθε ζώνη, το μη κάτω. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλά κρούσματα βίας τα οποία καταλήγουν δυστυχώς σε θάνατο. Είναι πάρα πολλά τα συμβάντα, ειδικά η βία εναντίον των γυναικών και δεν μιλάμε για απλή χειροειδικία, δεν μιλάμε για απλούς τραυματισμούς, μιλάμε για βίαιους θανάτους. Η εξάσκηση των παιδιών σας στις πολεμικές τέχνες γενικά δείχνει τα εχέγγυα να έχουν μια αναπτυγμένη ικανότητα αυτοάμυνας αυτοπροστασίας και σίγουρα πιστέψτε με, αν και εφόσον χρειαστεί να παραστεί ικανό, εξάσκησή τους δηλαδή, θα παραστεί. Κάνετε πάρα πολύ καλά που στέλνετε τα παιδιά σας και ιδιαίτερα εδώ στον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο, μακροχρόνια φιλία,
Εγώ ίδιος προσωπικά διδάσκω 39 χρόνια. Ξεκίνησα και έγινα δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Έχω ζήσει μπροστά μου δολοφονία και διαζώντωση δεχτής από χτυπήματα μιας απλής συμπλοκής, η οποία κατέληξε θα. Και ήμουν 13,5 χρόνια. Το Παγκράτιο, το οποίο εκπροσωπώ και εμείς επιμένουμε στην Κατερίνη ελληνικά, είναι ένα μείγμα όλων αυτών των οποίων παρακολουθάτε. Και αν θέλετε πιο απλά, του καράτε και του ζω ζήσω. Αυτό το οποίο θα σας δείξουμε, έχουμε 7 αγωνίσματα, θα σας δείξουμε 2 αγωνίσματα τα οποία είναι και αγωνίσματα επίδειξης, τα παλέσματα και ο πολυγάμος. Τα παλέσματα είναι μια εικονική μάχη ανάμεσα σε 2 άτομα, μπορεί να γίνει ανάμεσα σε 2 αγόρια, σε 2 κορίτσια ή και σε 5 μειγμένους αγόρι κορίτσι μαζί. Αθλητές, λάβετε θέσεις. Τα παιδιά είναι πρωταθλητές Ελλάδος. Ελάτε 2 μέτρα πιο μπροστά εδώ. Ελάτε πιο εδώ. Λίγο κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, σας δείτε το πρόβλημα. Κι άλλο, άλλο 1 μέτρο. Πολύ ωραία. Έτοιμοι. Προσοχή. Χαιρετισμός. Άξαστε. Παύσαστε. Έτοιμοι, χαιρετισμός. Αποχωρήσατε. Ετοιμάζεται το πολυδάμα. Το επόμενο άθλημα που θα δούμε είναι ο πολυδάμας. Πήρε το όνομά του από έναν αρχαίο Έλληνα, τον πολυδάμα, τον οποίο είχε συλλάβει ο Ξέρξης. Ο Ξέρξης του έβαλε απέναντί του 3 ένοπλους από τους μισθοφόρους που είχε, τους αθανάτους τους λεγόμενους. Αυτός ο όπλος, αυτοί με όπλα και εφόσον λοιπόν θα τους νικούσε, θα τον άφηνε ελεύθερο, θα σου τη ζωή. Έτσι ιστορικά και έγινε, στη μνήμη αυτού του Έλληνα είναι 4 οι αθλητές, που ένας είναι στο κέντρο, επιτίθονται με μαχαίρι, ρόπαλο και κοντάρι και έχουμε φυσικά εδώ πέρα και την ανάπτυξη ικανότητας αυτοάμυνας όταν ο αντίπαλός σου πλέον είναι οπλισμένος με όπλο. Ελάτε πιο μπροστά. Έτοιμοι. Προσοχή. Χαιρετισμός. Άξαστε. Προσοχή. Χαιρετισμός. Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας σε καθημερινή βάση να έχουν δραστηριότητες πολλαπλές. Μην τα αφήνετε καθυλωμένα στο ίντερνετ. Είναι επικίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Με το Ντάβιν και Μιλέ. Yeah!
μαθητές θα κάνουν οι προπονητές Τζούν του Πεζίου Σβίτσου. Όσο περνάει η ώρα η επίδειξη ανεβαίνει, ακολουθούν πολλές εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι. Βραζίλιο Ζίου Ζίτσου με τεχνικές με γη και χωρίς γη. Back to the
άλλωστε φαίνεται από την ευχέρεια που έχουμε στις κινήσεις. Θα δούμε διάφορα διακριτικά, ορυβατικά, συγγνώμη, ακροβατικά. Το μυαλό μου στα ορυβατικά, όταν είσαι άνθρωπος του κουλού, εκεί είναι το μυαλό. Ακροβατικά λοιπόν, από αθλητές. Όσο περνάει η ώρα τα βλέπουμε και πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
Πεσεξίδια Κισίλαο, ο οποίος έχει βγει πάρα πολλές φορές στην τηλεόραση και στην Ελλάδα έχει ταλέντο. 6 φορές στο ρεκόρ Guinness. Σκοπός της ομάδας Μακότο είναι η προαγωγή του Ντάου Τυρίου μέσω εντυπωσιακών επιδείξεων και σεμιναρίων που διοργανώνουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ας τους απολαύσουμε. Thank you.
άμα έρθει εδώ πάνω, θα φωνάξει κάπου ερήπου. Εντάξει, είναι μόνο. Ευχαριστώ. Θα έχει τραγούδια τώρα. Ακολουθεί ένα σκετσάκι από το Βαγγέλη. Ακούσου. Επέμβησε ζωή λοιπόν. Θα δούμε κάτι πολύ ξεχωριστό στη συνέχεια. Viva Dance, Πέπας Βαγγέλης και Τσάβα Βιβί, πρωταθλητές Ελλάδος σε ευρωπαϊκούς χορούς και νούμερο 38 στην παγκόσμια κατάταξη. Θα χορέψουν ευρωπαϊκό ταγκό.
Krav Maga από τον κύριο Εφραιμίδη. Ο κύριος Εφραιμίδης είναι συνεργάτης των δασκάλων Γιάννη και Στέφανη Παπαδόπουλου. Έχει τμήμα. Το Krav Maga είναι ένα σύγχρονο σύστημα που αναπτύχθηκε στην αρχή για τα σώματα ασφαλείας και αργότερα πέρασε και στους πολίτες. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό με τεχνικές ΑΟΚ της μάχης και αφοπλισμούς και σε πυροβόλα όπλα και σε μαχαίρια. Ο κύριος Εφραιμίδης είναι εκπαιδευτής της Krav Maga Protection International Πηματίας. Στην αρχή τέσσερα ζευγάρια αργαριών θα μας δείξουν τεχνικές. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φοβερές εκπλήξεις. Φοβερότερα. Όλοι οι αθλητές και αυτοί που είναι ενεργοί τώρα και οι αθλητές που είναι στην κερκίδα, οι οποίοι σπουδάζουν τώρα και δεν είναι ενεργοί, θέλω να κατέβουν, να τους βραβεύσουμε για τις διακρίσεις τους. Θέλω σιγά σιγά να κατεβείτε και να παραταχτείτε εδώ μπροστά όλοι. Τα φωνάζουμε ένα-ένα τα ονόματα να κατεβαίνετε. Σουλτανίδου Έφη, Αγράτιο Άθλημα, πρώτη θέση παγκόσμιος της Σπάρτη.
πρώτη θέση πανευρωπαϊκού στην Ιταλία, στο Ζιουζίτσου. Τρίτη θέση σε πανευρωπαϊκό στην Πολωνία και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και διορισμό τη. Κατζοπούλου έφη, πρώτη θέση, Βαλκανικό Αθήνα το 2004. Ουρανή Σπύρος, πέμπτη θέση, Πανευρωπαϊκό Σερβία 2007. Πρώτη θέση, Πανευρωπαϊκό Αυστρία το 2011. Έχει περάσει στη Γυμναστική Ακαδημία Κομωτινής. Ουρανή Κατερίνα Ζιουζίτσου, τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στη Ρουμανία το 2012, τρίτη θέση στη Βουλγαρία το 2009, δεύτερη θέση Βαλκανικό στη Βοσνία το 2010, πρώτη θέση στο Βαλκανικό στη Κύπρο το 2011 και τέταρτη θέση Πανευρωπαϊκό στη Σουηδία στο Duo System το 2013. Πίτσου Ερμιόνι Ζιουζίτσου, πέμπτη θέση παγκόσμιο στο Duo Mix στην Αθήνα το 2009 και δεύτερη θέση στους Μεσογειακούς στη Μαδρίτη το 2011. Μονόρις Νίκος Παγκράτιο, δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό στην Ιταλία το 2009. Στο Ζιουζίτσου, στο Duo Mix δεύτερη θέση και τρίτη στο Fighting στο Βαλκανικό το 2013 στην Αθήνα. Πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο στο Duo Mix το 2009. Σπυροπούλου Αντωνία, δεύτερη θέση στο Βαλκανικό Ζιουζίτσου το 2008. Σταρκοπούλου Δήμητρα, Ζιουζίτσου, πρώτη θέση παγκόσμιο την Αθήνα το 2015. Πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό το 2014, δεύτερη θέση στο Βαλκανικό στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία και τρίτη θέση στο Βαλκανικό στη Σερβία το 2010. Επίσης στο Παγκράτιο τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Λακωνία και τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό. Τζουμακάρη Στέφανος Ζιουζίτσου, πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο το 2013 στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία. Πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο το 2017 στην Αθήνα. Παγκράτιο, πρώτη θέση στο Παγκόσμιο στην Άπολη. Πρώτη θέση στο Παγκόσμιο στη Λακωνία το 12. Πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στη Βέρεια το 13. Πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στο Βουκουρέστι το 15. Πρώτη θέση στο Παγκόσμιο στην Ιταλία το 16. Άνευ εξετάσεων Φαρμακευτική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Ριγόπουλος Λουκάς. Άνευ εξετάσεων, που πάει να πει από τις επιτυχίες που είχε, πέρασε κατευθείαν στη σχολή που επέλεξε. Πάρα πολύ σημαντικό. Ριγόπουλος Λουκάς, πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στη Σουηδία το 2014, πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στη Ρουμανία το 2017, έβδομη στο Πανευρωπαϊκό στη Ρουμανία το 2017, πέρασε στη Γυμναστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Μωυσίδης Ηρακλής, τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στην Πολώνια το 2018, πρώτη θέση στο Βαλκανικό στην Αθήνα το 2018, έβδομη θέση στο Άμπου Ντάμπι στο Παγκόσμιο το 2018 και πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στη Ρουμανία το 2019. Γιαννάκη Φρόσο, πρώτη θέση στο Παγκόσμιο στην Κύπρο το 2016, έβδομη θέση στο Άμπου Ντάμπι. Πέρασε στη Μονοδιατρική Σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κουρουτζής Αντώνης Παγκράτιο, πρώτη θέση στο Παγκόσμιο στη Ρωσία το 2018.
Ριγόπουλος Μάρκος, Ζιουζίτσου, τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στην Κρήτη στο 19. Πέρασε στην οδοντιατρική σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βέβαια σήμερα δεν μπόρεσε να μας θυμίσει, αλλά θα το πάρει ο αδερφός του. Ένα χειροκρότημα για τον Μάρκο. Ζουμπόδη Αναστασία, Ζιουζίτσου, Νεβάζα, τρίτη θέση στο Παγκόσμιο, στη Μαδρίτη το 16. Καρανάτσιος Δημήτρης, Ζιουζίτσου, τέταρτη θέση Πανευρωπαϊκό Κρήτη και πρώτη θέση στο Παγκράτιο, στο Πανευρωπαϊκό στην Ιταλία. Καρανάσιος Κωνσταντίνος, Ζιουζίτσου Νεβάζα και στο Πανευρωπαϊκό παίρνει τη θέση στην Κρήτη. Άλλος ένας που δεν μπόρεσε να μας θυμίσει, αλλά ο αδερφός του είναι εδώ και αυτός. Μήνα Άρη το μετάλλιο. Δίσκος Γρηγόρης, Ζιουζίτσου, Dual System, πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στην Κρήτη και έβδομη θέση στο Πανευρωπαϊκό. Στο Παγκόσμιο στην Αθήνα. Και δίσκος Νικήτας, Ζιουζίτσου Dual System, πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στην Κρήτη το 19. Έλεγε του αδερφού του που δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Αλβανιτίδου Ιωάννα, Ζιουζίτσου, Νεβάζα, πέμπτη θέση στη Ρουμανία το 19. Έχει περάσει τα τεφά Θεσσαλονίκη. Αργυριάδου Εύα, Ζιουζίτσου, Νεβάζα, πέμπτη θέση στο Άμπου Ντάβι το 18. Δεύτερη θέση στο Παγκράτιο στην Ιταλία το 16. Τρίτη θέση στο Παγκόσμιο στη Ρωσία το 18. Και δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό στη Ρουμανία το 19. Ιωαννίδου Μαρία, Ζιουζίτσου, τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στην Κρήτη το 19 και πρώτη στο Βαλκανικό το 19. Γιωβανόπουλος Γιώργος, Ζιουζίτσου, έβδομη θέση στο Άμπου Ντάβι στο Παγκόσμιο το 18, έβδομη θέση στο Πανευρωπαϊκό στην Ιταλία το 18, έβδομη θέση στο Πανευρωπαϊκό στην Ελλάδα το 19 και τρίτη θέση θα το πάρει ο αδερφός του, δεν έχει έρθει. Γιωβανόπουλος Ιωσήφ, Ζιουζίτσου, τρίτη θέση στη Ρουμανία το 19, Ζιουζίτσου, πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στην Κρήτη, δεύτερη θέση στο Μεσογειακό το 22 και συμμετοχή στο Παγκόσμιο στο Άμπου Ντάβι το 22. Επίσης στο Παγκράτιο δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό στην Ελλάδα το 21. Γιωβανόπουλος Χρήστος, Ζιουζίτσου, πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό το 22, τρίτη θέση στο Μεσογειακό στην Ιταλία το 22, πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο στο Άμπου Ντάβι το 22, πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στην Γαλλία το 23, ένατη θέση στο Παγκόσμιο στο Καζακστάν το 23 και τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό το 24 στην Ρουμανία. Εδώ θα πάρω για άλλη μια φορά το μικρόφωνο να παρουσιάσω τον Χρήστο, τον Γιωβανόπουλο. Μετά από πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, ακούσατε Καζακστάν, Ιταλία, πήγαμε παντού και νικήσαμε το μετάλλιο με νύχια και με δόντια, με πολλές προετοιμασίες. Και φέτος το 24 είναι από τους λίγους αθλητές που μπόρεσε και πήρε το τρίτο πανευρωπαϊκό στην Ρουμανία. Ένα για δεύτερο γόνο μετά στην πραγματικά. Συνεχίζουμε με την Αλβανιτίδου την Καλλιόπη. Πέμπτη θέση στο Βαλκανικό το 19, Μεσογειακό Ιταλία Ζιουζίτσου δεύτερη θέση. Ζιουζίτσου Νεβάζα Κρήτη, πέμπτη θέση το 22 και Πανευρωπαϊκό Παγκράτιο, πρώτη και δεύτερη θέση το 21 στην Αθήνα. Καρκαμάνη Κυριακή, Ζιουζίτσου, πρώτη θέση στο Βαλκανικό στην Ιταλία το 22 και πέμπτη στο Πανευρωπαϊκό στην Γαλλία το 23.
Σιδηροπούλου Κατερίνα, Ζίους Λίτσου, πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο στην Αθήνα το 9, πρώτη θέση στο Μαυροβούνιο το 2007 και πλέον παγκόσμια διαιτήτρια και εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και η αδερφή της, Σιδηροπούλου Μέρη, Παγκράτιο δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο στη Σπάρτη το 12, πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό στη Σουηδία στο Ζίου Ζίτσου, όπως επίσης είναι διαιτητής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κορίτσια πάλι και οι δύο δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν, αλλά η μητέρα τους ήρθε να παραλάβει τις διακρίσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και από μένα. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα, κυρίως και κάποιους που έχω πάρα πολύ καιρό να τους δω. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ένα δυνατό χαιρετισμό θα ήθελα από σας. Για το λόγο ότι όλοι οι αθλητές αυτοί οι διακριθέντες που βλέπετε ξεκίνησαν κοντά μου και συνέχισαν με το Γιάννη και τον Στέφανο, θα ήθελα να πω εντελώς συγκινημένος συγχαρητήρια, παιδιά. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και να μην χανόμαστε, να βλεπόμαστε συχνά. Συγχαρητήρια σε όλους. Το πρόγραμμα συνεχίζεται. Φύγαμε. Οι εκπλήξεις λοιπόν συνεχίζονται. Κάποιοι από τους μεγάλους αθλητές θα μας δείξουν ένα κάτα με φανταστικό αντίπαλο, με μπού, κοντάρι. Όσο και αυτούς που έφυγαν, να πω ότι ο αθλητής είναι αυτός που κάνει τον άθλο, που κάνει την υπέρβαση. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά. Ένα κάτα με μπό λοιπόν, με κοντάρι. Ετοιμαζόμαστε να δούμε την ομάδα της από Ανατολής. Ιδρύθηκε το 2010, είναι ένα από τα πρώτα τμήματα του πρώτου συλλόγου της Ελλάδας για την τέχνη των Σαμουράι, που ονομάζεται Taito Ryu, σημαίνει μεγάλη οικογένεια. Μέχρι και σήμερα προάγει το ήθος και τον τρόπο ζωής ενός πολεμιστή Σαμουράι. Άδειος χειρισμός του ψήφους, του κατάνα. Σκοπός της ομάδας είναι η εξάπλωση του κεντζούτσου στην Ελλάδα. Μιας και επικεφαλής Σενσέι Εσεξίδησας Αγισίλαος,
είναι υπεύθυνος για όλη τη χώρα από τη μεγάλη απολική οικογένεια, τα Κομακάη.
ομάδα του στην Ιαπωνία πραγματικά και στους Σαμουράι. Καφέ και μαύρες ζώνες, θα κάνουν ένα κάτα παραδοσιακό από την Οκινάουα, τους Σιούνταν Σαμουράι. Τώρα αγώνα Ζιουζίτσου. Θα δούμε λοιπόν την εφαρμογή και την πράξη από πρωταθλητές, από παγκόσμιους αθλητές, από αθλητές υψηλού επίπεδου. Εκπροσώπησαν τη χώρα μας σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Είχαν μια πολύ μεγάλη διάκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Battle of the Year που έγινε στην Ιαπωνία και φέτος προετοιμάζονται για μία ακόμα φορά να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Ταϊβάν. Ακολουθήστε τους στα social media. Τα ονόματά τους BB Boy G-Space, BB Boy Rivo και Kelmer Pisa. Ας τους απολαύσουμε. The key point is like to figure out what you like to do, and then you invest a lot of commitment into something. And if you find this, then you can be good on it. We'll be right back.
Thank you.
είμαστε όλοι υπερήρωες, κάνουν πολεμικές τέχνες. Κάτι μας λέει αυτό. Ένα σχέση λοιπόν, κορίτσια με αγόρια. Για να δούμε την κατάληξη. Ωραία, η έντονση λοιπόν κλιμακώνεται. Ο δάσκαλος Στέφανος Παπαδόπουλος στα Λουτσάκο. Είμαστε γύρω στα 70, για να μην πω ακριβώς 70, να δούμε τι μπορεί να κάνει και τι του έχει μείνει από αυτές τις δεξιότητες που είχε και έχει δημιουργήσει τόσο ωραία παιδιά, τόσο υπέροχα παιδιά
να μας δείξει τι μπορεί να κάνει, καθώς επίσης να μην αγνοήσουμε και τη Μαρία την Παπαδοπούλου. Μαρία, έλα και στη μέσα γιατί συμμετέχει στα μέγιστα στην όλη διαδικασία. Λοιπόν, δάσκαλε. Λοιπόν, μπορεί ο δάσκαλος να φτάνει το 70, αλλά εγώ θα τον προκαλέσω λίγο αφού τον έχω και πατέρα. Και μας έμαθα όλα αυτά τα ωραία που μας έμαθα. Ιωσήφ, δώσε στο δάσκαλο τον Μιτσάκο να μας κάνει έτσι μια μικρή επίδειξη. Αδούλευτη με, αλλά έχει 50 χρόνια δουλειάς. Πάμε. Ό,τι βγει, δάσκαλε. Ένα να δώσω. Έτσι νομίζω ότι τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Ασφαλέστερο και πήγε της αλήθειας είναι η πράξη. Η πράξη δείχνει ποια είναι η ιδιότητα της σχολής, ποια είναι η προπόνηση. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχωριστήρια στο Στέφανο, σε όλους τους δασκάλους. Πραγματικά φεύγω πλήρης και εντυπωσιασμένος και αισθάνομαι και υπέστατος. Καλό βράδυ, γεια σας. Λοιπόν, εδώ φτάνει το τέλος, σιγά σιγά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους χορηγούς μας που μας στήριξαν. Τους ευχαριστούμε πραγματικά. Και θα ήθελα, επειδή μου το ζήτησε πριν λίγο, ο Σάκης ο Πιτσιόπουλος, παλιός μαθητής του δασκάλου Μαύρη Ζώνη 4 από ό,τι ξεκίνησε και αυτός εκεί, να του απονέμει μία πλακέτα. Καλησπέρα. Λέγομαι Πιτσιόπουλος Δημήτσιος. Είμαι από τους παλιότερους μαθητές του δάσκαλου μου, ο οποίος είναι άνθρωπος, ο οποίος αφιέρωσε όλη τη ζωή του. Έκοβε από αυτόν, έδινε σε εμάς, μας έκανε καλούς ανθρώπους, μαθητές στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο το άθλημα, δεν είναι μόνο το καράτε. Ο μεγαλύτερος στόχος μας είναι να έχουμε καλύτεροι ανθρώποι και αυτό το πέτυχε ο δάσκαλος μας στο παρελθόν. Και εδώ είμαστε στους μικρούς μας αθλητές και πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Πραγματικά, καλό με το χρόνο. Γεια σας.